Καλησπέρα φίλοι μου αγαπημένοι, καλή εβδομάδα. Εβδομάδα εκλήψεων και εκπλήξεων. Ήδη έχει ξεκινήσει από τις 4 του μήνα μια σεληνιακή έκλειψη η οποία ολοκληρώνεται στις 18 και βρίσκεται στην τελευταία μοίρα των Ιχθύων. Επηρεάζονται δίδυμοι Παρθένοι, τοξό της Ιχθύης του τελευταίου δεκαημέρου και Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι του πρώτου. Αυτή είναι μερική σεληνιακή έκλειψη, η επόμενη είναι στις 2 του Οκτώβρη. Απλά να ξέρετε ότι ξεκινάνε 14 μέρες πριν, 14 μέρες μετά. Δηλαδή την ημέρα στις 18 του μήνα που θα γίνει η σεληνιακή έκλειψη, αυτομάτως αρχίζει η λειτουργία και η ηλιακή που θα γίνει στις 2 του Οκτώβρη. Η δεύτερη επηρεάζει... Στις 2 του Οκτώβρη επηρεάζει, θα είναι στη 10η μοίρα του ζυγού και επηρεάζει τους κρυούς, τους καρκίνους, τους ζυγούς και τους εγώκερους και ταύρους, λέοντες, σκορπιούς και υδροχόους. Η πρώτη είναι στο δεύτερο δεκαήμερο, η άλλη είναι πάλι στο τελευταίο. Είναι για να μην μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι εμείς στο τελευταίο. Τα νεύρα μου, τα χάπια μου. Και πάμε, κρυός. Η έκλειψη αυτή που γίνεται στις 18 γίνεται στο 12ο οίκο σας και είναι αρκετά έντονη. Όμως γίνεται μια νέα ψυχολογική αρχή, θέματα που στο παρελθόν φαινόντουσαν άλυτα, τώρα ξεκαθαρίζονται. Οι προηγούμενοι μήνες ήταν ταραχώδεις και φαίνεται πως έχει πέσει πάνω σας το βάρος να βοηθήσετε τους άλλους να βρουν την έμπνευση και το κίνητρο που χρειάζονται τώρα. Αν δείτε ότι πρέπει να βάλετε και πάλι τα προσωπικά σας όρια με τους γύρους σας, μην διστάσετε να το κάνετε. Κάτι τέτοιο θα αποδειχθεί πολύ σημαντικό για την ψυχολογική σας κατάσταση. Ταυράκια μου. Η εβδομάδα αυτή σας προσφέρει μια πολύ σημαντική σταθερότητα στη ζωή και μια νέα προοπτική που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πολλά. Ίσως αυτές τις μέρες αμφισβητήσετε τον εαυτό σας, τα σχέδιά σας και τις προτεραιότητές σας. Να θυμάστε όμως πως δεν είστε υποχρεωμένοι να χωρέσετε σε κανένα καλούπι. Αυτό θα έλειπε. Η έκλειψη στις 18 είναι έντονη και έχει αρκετές δυσκολίες. Οι γνωριμίες καλύτερα να περιοριστούν. Το ίδιο και όλα τα diets και τη συγκεκριμένη μέρα. Και προσοχή λίγο αυτά που γράφετε μέσω δικτύωσης. Διδυμάκια μου, ήρθε η ώρα να ασχοληθείτε με εσάς και... ο εαυτός σας να γίνει η προτεραιότητά σας. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορείτε να είστε παρόν για τους άλλους, αλλά θα πρέπει πρώτα εσείς να βοηθήσετε τον εαυτό σας και μετά τους γύρω σας. Η έκλειψη στις 18 είναι έντονη και αφορά τον επαγγελματικό τομέα κυρίως και ίσως ένα θέμα που πρέπει να ξεκαθαριστεί. Υπομονή για λίγες μέρες και διπλωματικότητα. Η οποιαδήποτε αλλαγή ξεκινά από μέσα σας και αυτό είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η ευηξία σας. Κάντε ένα μικρό διάλειμμα και απολαύστε τους καρπούς των μέχρι τώρα κόπων σας. Καρκίνι μου. Σεληνιακή είναι, επηρεάζει και τους καρκίνους πολύ. Είναι έντονη και ίσως αυτές τις μέρες να πρέπει να κρατήσετε χαμηλούς τόνους. Μπορεί προσωρινά να θεωρείτε ότι υπάρχουν εμπόδια προς έναν στόχο σας, αλλά αυτό θα αλλάξει σύντομα. Παρά τις όποιες αλλαγές στη ζωή και στα σχέδιά σας, εσείς μοιάζετε να έχετε μεγάλη αυτοπεποίθηση και ξέρετε πού θέλετε να φτάσετε αλλά και ποια διαδρομή θα ακολουθήσετε. Τα λόγια έχουν μεγάλη δύναμη και φαίνεται πως το αντιλαμβάνεστε αυτό όσο περνάει ο καιρός. Βέβαια δεν σημαίνει πως πρέπει να λογοκρίνετε όποια λέξη βγαίνει από το στόμα σας. Μοιράζει, καμιά φορά χρειάζεται να είναι και λίγο σκληρές οι λέξεις. Λιονταράκια μου. Ξεκινήστε να φροντίζετε λίγο περισσότερο τον εαυτό σας και προσπαθήστε να έρθετε και πάλι σε επαφή με τα βαθύτερα συναισθήματά σας. Τα προβλήματα των άλλων μπορούν να περιμένουν λίγο. Η έκλειψη στις 18 πραγματοποιείται στον 8ο οίκο που έχει και είναι έντονη και δύστροπη. Αφορά τις σχέσεις οικειότητας από τη μία πλευρά και τα οικονομικά που μοιράζεστε με άλλους και τις οικονομικές συμφωνίες από την άλλη. Γι' αυτό προσοχή φίλοι μου. Μέχρι στιγμής το καλοκαίρι ήταν άβολο, όμως ήρθαν και σημαντικές εμπειρίες που μετουσιώθηκαν σε μαθήματα πολύ χρήσιμα για το μέλλον. Παρθενάκια μου, ξεκαθαρίστε τους στόχους και τους σκοπούς σας. Αφουγκραστείτε όλες εκείνες τις αλήθειες που αναδύθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες και θα πάρετε τις απαντήσεις που ψάχνετε. Μην πιέζετε τον εαυτό σας να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες από αυτές που μπορείτε να διαχειριστείτε.
Να θυμάστε να κάνετε ένα βήμα τη φορά. Η έκλειψη στις 18 είναι έντονη και αφορά τις σχέσεις και τις συνεργασίες. Καλύτερα για λίγες μέρες να αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Αυτό ισχύει, παιδιά, και για τα κυρίως ζώδια αλλά και για τους οροσκόπους σας. Ζυγός. Αποδεχτείτε τον εαυτό σας με όλες του τις πτυχές, ακόμα και αυτές που δεν σας αρέσουν. Όλα τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας έχουν συμβάλει στο να γίνετε αυτός που είστε. Η έκλειψη είναι έντονη αλλά σημαντική. Χρειάζεται προσοχή στη δουλειά, στην υπερκόπωση και γενικότερα πρέπει να προστατεύσετε τον εαυτό σας από οτιδήποτε μπορεί να σας εξαντλήσει. Η ασυνεννοησία μπορεί να οδηγήσει σε άχρηστους διακλικτισμούς, γι' αυτό είναι σημαντικό να μιλάτε μόλις προκύψει το όποιο πρόβλημα και να μην το αφήνετε να διωγγώνετε. Σκορπιοί μου, μη φοβάστε τις αλλαγές που φαίνονται στον ορίζοντα. Είναι πολύ σημαντικές για να εξελιχθείτε και να προχωρήσετε στην επόμενη φάση της ζωής σας. Μπορείτε να αντιλαμβάνεστε ένα πρόβλημα στην ολότητά του και ξέρετε πώς να φτάσετε στη ρίζα του για να το επιλύσετε πριν μεγαλώσει κι άλλο. Η έκλειψη Σελήνη στις 18 πραγματοποιείται στον 5ο οίκο που αφορά τον έρωτα και τη δημιουργικότητα. Είναι μια έντονη έκλειψη που μπορεί να φέρει ένα σημαντικό και ξεκάθαρο μήνυμα. Το ξωτάκι μου. Η έκλειψη στις 18 είναι έντονη και αρκετά πολύπλοκη. Αυτές τις μέρες χρειάζεται προσοχή με θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια και γενικότερα με τις στενές προσωπικές σας σχέσεις. Δώστε λίγη παραπάνω προσοχή στις τυχόν παρανοήσεις που θα προκύψουν, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Βιώνετε μια μεγάλη ευαισθησία αυτές τις μέρες και αυτό έχετε υπέρ και τα κατά του. Το καλό είναι ότι μπορείτε και δίνετε καλές συμβουλές, αλλά από την άλλη τα προβλήματα των άλλων ίσως καταναλώνουν όλη σας την ενέργεια. Γι' αυτό μην ασχολείστε με τους τρίτους. Εγώ καιρός. Η έκλειψη στις 18 είναι αρκετά έντονη και ίσως προβληματική. Η επικοινωνία έχει αρκετές δυσκολίες αυτές τις μέρες και καλύτερα να αποφύγετε τις νέες συμφωνίες προς το παρόν. Οι μέρες που έρχονται είναι ιδιαίτερα σημαντικές για εσάς, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική σας ανάπτυξη, την αυτοπεποίθηση, αλλά και την καθαρότητα της σκέψης σας. Το σύμπαν έχει τους δικούς του χρόνους και ρυθμούς. Δεν παίρνετε αυτό που θέλετε τη στιγμή που εσείς το θέλετε, γιατί πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν άλλα πράγματα. Υδροχάκια μου, το να σπαταλάτε την ενέργειά σας σε άσκοπες διαφωνίες, προσπαθώντας να πείσετε τους άλλους πως έχετε δίκιο, σας κρατά πίσω και δεν σας αφήνει να δείτε τον κόσμο που κρύβεται μπροστά στα μάτια σας. Η έκλειψη στις 18 πραγματοποιείται στο δεύτερο οίκο και αφορά αρκετά έντονη και αφορά τα οικονομικά σας. Ένα οικονομικό θέμα πρέπει να διευθετηθεί. Όλες οι αλλαγές αρχίζουν από εσάς, οπότε μάλλον ήρθε η ώρα να αφήσετε πίσω τα βάρη που σας έχουν εν αποθέσει οι άλλοι. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια μας. Είναι κατανοητό ότι αυτές οι μέρες μπορεί να έχουν ιδιαίτερη ένταση με την έκλειψη στο δικό σας ζώδιο. Δείτε την όμως σαν μια ευκαιρία για να φύγουν τα περιτά και να κάνετε ένα απελευθερωμένο νέο ξεκίνημα. Η προσωπική σας πορεία, τόσο σε συστηματικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, είναι αυτό που φαίνεται να έχει την περισσότερη σημασία και τις σημαντικότερες εξελίξεις αυτό το διάστημα. Αρχίζετε και νοιάζεστε λιγότερο για το τι θα πούνε οι άλλοι για εσάς. Οι εμπειρίες των τελευταίων μηνών σας έχουν κάνει πιο σίγουρο για τον εαυτό σας και τις πράξεις σας. Ασχοληθείτε, αγαπημένοι μου, με τους εαυτούς σας και μην ασχολείστε με τους τρίτους. Και μην επιτρέπετε και τους τρίτους να ασχοληθούν μαζί σας. Σας εύχομαι καλή δύναμη, γιατί έχουμε και έναν Άρη, ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος, γι' αυτό έχουμε και τόσα εγκλήματα και τόσες ιστορίες και τόσα πράγματα και τόσα τροχαία στους διδύμους. Φεύγει, ξεκουμπίζεται από τις 25 μέχρι τις 25, έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Από τις 25 και μετά φεύγει, περνάει στον καρκίνο, μετά θα έχουμε άλλα θέματα. Αλλά επί της παρούσης προσέχετε πάρα πολύ τους εαυτούς σας και τους γύρω σας. Σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα. Θα τα πούμε την ερχόμενη. Γεια σας. Καλή συνέχεια.